Με αφορμή ανακριβείς πληροφορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τα ιδιωτικά ιατρία παραμένουν κλειστά, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω με τούτο το σύντομο μήνυμα ότι τα ιατρία τα ιδιωτικά ποτέ δεν έκλεισαν, ήταν και παραμένουν ανοιχτά. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ποτέ δεν εξέδωσε οδηγία για κλείσιμο ιατρείων, έδωσε όμως σαφείς οδηγίες ούτως ώστε να τηρούνται ευλαβικά τα μέτρα προστασίας. Στην αρχή της επιδημίας, μάλιστα, δώσαμε και την οδηγία σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος προστατευτικός εξοπλισμός, τα ιατρία να μην λειτουργούν για ευνόητους λόγους, καθώς έπρεπε να προστατευτούν οι ζωές των γιατρών, των ασθενών μας αλλά και των οικογενειών τους και της κοινωνίας γενικότερα. Προσφάτως δε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εξέδωσε και νέα οδηγία που ουσιαστικά λέει να ανοίξουν και για τα τακτικά περιστατικά τα ιδιωτικά ιατρία, τηρουμένων όμως συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας. Και ποια είναι αυτά? Βέβαια, η χρήση μάσκας, τα αντισηπτικά, όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να μπαίνουν στο ιατρείο με μάσκα, ο γιατρός καθώς και οποιοδήποτε άλλο είναι στο χώρο να φοράει και αυτός μάσκα, να πλένονται τα χέρια με αντισηπτικά, να τηρούνται οι αποστάσεις τουλάχιστον 2 μέτρων, εννοείται μεταξύ όσων περιμένουν στην αίθουσα αναμονής, και ακόμα καλύτερα τα ραντεβού να κλείνονται με μία διαφορά τουλάχιστον 30 λεπτών το ένα από το άλλο, ούτως ώστε να μην συναθρίζονται πολύ στον ίδιο χώρο. Επίσης, ο Πανελλήνιος ήδη έχει εκφράσει την άποψη ότι πρέπει σταδιακά το σύστημα υγείας να ανοίξει και για τα χρόνια περιστατικά, καθώς πολλά από αυτά τα χρόνια περιστατικά, επειδή ακριβώς δεν έχουν την ιατρική παρακολούθηση που πρέπει να έχουν, μετατρέπονται δυστυχώς σε οξέα. Γι' αυτό είναι εις βάρος της υγείας των ασθενών μας. Υπάρχουν και θα τις βρείτε όλες αυτές τις οδηγίες στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου www.pis.gr και κλείνω ξαναλέγοντας ότι τα ιδιωτικά ιατρία ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτά για την κοινωνία. Οι ελευθεροπαγγελματίες ιατροί δώσαν μια πολύ μεγάλη μάχη ανακόπτοντας το κύμα προς τις δημόσιες δομές υγείας, ούτως ώστε μπόρεσαν με αυτόν τον τρόπο να ανταπεξέλθουν. Ήταν στη διάθεση των πολιτών σε όλη τη διάρκεια της επιδημίας τηλεφωνικά 24 ώρες το 24ωρο και μάλιστα προς τιμή των ιατρών συναδέλφων μου ήταν και ανοιχτή. Με αυτές τις προοπτικές συνεχίζουμε τον αγώνα εναντίον της επιδημίας με αισιοδοξία και δύναμη.